είναι το σημαντικό. Πάμε στο Χίο να δούμε όμως. Στέφανε, καλό σου βράδυ. Μας ακούς? Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω τώρα. Θα με συγχωρέσεις όμως. Τι σε έπιασε με τη Μακρύ προχθές και έγινε μακελιό? Το θέμα το κάνω εξώφυλλο αύριο, κύριε Βελόπουλε. Όχι μόνο για την κυρία Μακρύ, την αλήθωρη πολιτικά κυρία Μακρύ, αλλά και τον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι συναφές με αυτό που λέγατε νωρίτερα, ότι υπάρχει ένας αφελληνισμός στη χώρα, υπάρχει μια τάση από τα βαποράκια των διεφθαρμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης που πια δεν τους παρακολουθεί κανένας και έχουν βουλιάξει. Οι εφημερίδες βούλιαξαν, κύριε Βελόπουλε. Ανάθεμα αν πουλάνε οι καθημερινές εφημερίδες με καπέλα επαναλαμβάνω, πάνω από 50.000 φύλλα σε όλη την Ελλάδα, οι καθημερινές εφημερίδες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Σεις ακολουθείτε μια ανωδική πορεία, διότι βλέπω ότι γι' αυτό και μετέχω, παρουσιάζονται πατριωτικά θέματα, έτσι τα αποκαλώ εγώ. Ελληνικά θέματα, όπως τα λέτε εσείς, στην ελληνική λύση. Ο αφελληνισμός, ο αποχριστιανισμός της χώρας, οι μπαλαούρες που ζητούν το stop, το κόκκινο stop, το Άγιο Φως για να έρχεται στην Ελλάδα λόγω κόστους. Κάποια στιγμή μαθαίνουμε και την ένωση άθεων Ελλάδος. Ανακοίνωση. Κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι τα βρέφη και τα μωρά στην πηγάδα του Μελιγαλά που σφαγιάζονταν από τους ημίτρελους κομμουνιστοσημωρίτες της Πελοποννήσου ήταν φασίστες. Και φασίστες. Κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύτηκαν στον Πεζεσθένη δεμένοι με καλώδια ήταν απόγονοι ταγμάτα ασφαλιτών. Αυτά από την κυρία Μακρύ, η οποία πόσα κόμματα έχει αλλάξει, κύριε? Εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα. Με αποκαλεί μια ανιστόρητη πρώην βουλευτίνα που καβάλαγε τα κάγκελα της ΕΡΤ και πιθανόν την έβρισκαν καβαλώντας και τα κάγκελα της ΕΡΤ με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Την έβρισκαν, εννοώ, εκείνη την ώρα από τη στιγμή που πάλονταν ψυχικά, προασπιζόμενοι τον κύριο Τσίπρα και το ιδεόγραμμα του κύριου Παπά. Άνθρωποι οι οποίοι, κύριε Βελόπουλε, δεν κατέχουν από ιστορία, είναι έτοιμοι να μηνυθούν από το Σύλλογο Σφαγιαστέντων του Μελιγαλά. Έχουν επαναστατήσει εκεί κάτοικοι στην Καλαμάτα, ακούγοντας αυτά τα όρια. Και βάζω τελευταίο για να βάλω και τελεία, το γεγονός ότι με αποκάλεσε, κυρία Μακρύ, απόγονο ταγματασφαλίτου του Μελιγαλά. Εγώ, ειλικρινά, θλίβομαι, διότι εμένα ούτε ο πατέρας μου, κύριε Βελόπουλε, ούτε ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, ήταν ταγματασφαλίτες στο Μελιγαλά. Και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους ταγματασφαλίτες, ούτε με τους χίτες, ούτε με τους προδότες. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν με είδατε. Δεν χρειάζεται να απολογήσεις, γιατί είναι εύκολο να ρίχνεις λάσπη σε κάποιον και να αποδυναμώσεις αυτό που λέει. Αυτή είναι η τακτική των γεμπελίσκων. Θα πω όμως το εξής, δεν ξέρω αν το άκουσες προηγουμένως. Για πρώτη φορά, συστημική δημοσκοπική εταιρεία τοποθετεί την ελληνική λύση εντός της σφαίρας, αν θέλεις, το 1% και πάνω. Είναι η πρώτη μας φορά και είναι και γουρλίδι εκεί πέρα από ό,τι βλέπω. Εγώ χαίρομαι για αυτό που ακούω, γιατί πιστέψτε με ότι πρέπει να προχωρούν οι νέες πολιτικές προσπάθειες για να σταματήσει ο αποχριστιανισμός και η αφελληνοποίηση της χώρας. Επειδή δεν σας κρύβω ότι μου είστε συμπαθείς για το λόγο ότι παρακολουθώ τους λόγους σας και προχτές άκουσα καλές κουβέντες εκεί στο Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε μια συγκέντρωση. Υπήρξε κόσμος που επιδοκίμασε τις θέσεις σας. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον δημοσιογράφο και πολιτικό ο οποίος μιλάει για πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία και ιδανικά της χώρας. Και δουλεύει. Μισό λεπτό. Και εργάζεται, κύριε Στέφανε, νυχθημερών. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας. Στεναχωριέμαι όταν ακούω για απογόνους ταγματασφαλιτών που δεν έχουν δώσει, κύριε Βελόπουλε, τέτοια διαπιστευτήρια στη χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια και μιλάμε για εθνοκτονία και μίσος έναντι οποιοδήποτε ιστορικού γεγονότος, να δούμε τη χειρότερη μορφή προπαγάνδησης, εκχυδαϊσμού και βεβήλωσης που γίνεται μέσω ενός αριστοφάνη ή δήθεν αριστοφανικής σάτυρας από ανθρώπους οι οποίοι πειράζουν μόνο την ιστορία την ελληνική, μόνο τη θρησκεία την ελληνική, αλλά δεν τολμούν να ακουμπήσουν ποτέ, ας πούμε, το Ισλάμ ή τους Βουδιστές. Να το δούμε.
Ένας Μεσσίας στα ιερά κόμματα της Μέσης Ανατολής προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα. Rising Christ. Με συγκλονιστικά battles μεταξύ μαθητών και φαρισαίων. Η ομάδα των μαθητών λέει πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Ίντρικες που κόβουν την ανάσα. Φυσικά και γνωρίζω ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 30 αργυρίων. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θέλουν να φύγω από την ομάδα των μαθητών. Rising Christ. Άγριοι καυγάδες που καθυλώνουν. Και συγκίνηση στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πατέρα, δεν έχω καλό προαίσθημα για την ψηφοφορία. Ψήφισε τώρα μέσω του Rising Christ App και σήκωσε τον τοίχο από μάρμαρο να αναστηθεί ο Λάζαρος. Την ερχόμενη εβδομάδα η αγωνία κορυφώνεται. Εκ μέρους της παραγωγής σας ανακοινώνω ότι ήρθε η ώρα για την τελική αναμέτρηση. Το αγώνισμα λέγεται Γολγοθάς. Ετοιμάσου για την ψηφοφορία που θα κρίνει τον τελικό νικητή. Μπράβος. Rising Christ, τη μεγάλη εβδομάδα στον Αντένα. Πλάκα κάνετε, παιδιά. Παιδιά, κάνετε πλάκα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Να κάνεις πλάκα με τον Βούδα, κύριε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Να κάνεις πλάκα με τον Βούδα και με τον Μωάμεθ, κύριε. Όχι με τον Ιησού, μεγάλη εβδομάδα. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο βίντεο. Συγγνώμη, εγώ έχω σαλτάρια. Δεν το είχα δει το βίντεο, Γιώργο. Ο Χριστός και η Παναγία δεν είναι αληθινό, κύριε Βλάχο. Δεν είναι αληθινό. Είναι σπαρταριστά αληθινό, γιατί το παρακολούθησα κι εγώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν νομίζω. Παιδί μου, τρέιλερ. Εντάξει. Εγώ νόμιζα, επειδή είναι αριστοφανικό, δεν πειράζει. Αυτό μου λέει. Είναι αριστοφανικό. Συγγνώμη. Εδώ είναι βλάσφημο, κανονικό. Τις ημέρες, τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή, με συγχωρείτε. Η ξεφτύλα, τη μεγάλη εβδομάδα θα κάνουν τέτοιο πράγμα. Κύριε Βλάχο, ένας πολιτικός συντάκτης ετών όπως είστε εσείς, ο οποίος είστε και έχει εφρον άνθρωπος και νομίζω πιστεύετε και στη θρησκεία μας, λέει αυτή τη στιγμή στον αέρα και ο κύριος Βελόπουλος συνηγορεί ότι το βίντεο είναι βλάσφημο. Εγώ ρωτώ, εισαγγελικές αρχές υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, κύριε Βελόπουλε? Όχι, δεν είναι. Με συγχωρείτε, κύριε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο εισαγγελέας καθορίζει τη ζωή μιας χώρας. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα βίντεο. Αυτός που έκανε αυτό το βίντεο. Δεν πρέπει να έχει σώα σας φρένας, με συγχωρείτε. Κύριε δηλαδή. Βλάχο, υπάρχει, δεν μπορεί, και δεν υπάρχει, μπορεί. Κάνετε λάθος όλοι σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ο νόμος περί ρατσισμού, κύριε Χιό. Υπάρχει. Είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι καλό. Πρέπει να τους πάρουν αυτό φόρο, να τους μπουζουριάσουν μέσα τους αλήθειες. Όχι, διαφωνώ. Όχι, μεγάλη εβδομάδα είναι. Κάντε όποτε θες, μεγάλε. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι πρώτον η κατασκευή αυτού του βίντεο και κυρίως είναι η χρονική στιγμή. Αυτό λέω. Στη μεγάλη εβδομάδα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι έλεος δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Φανταστείτε, κύριε Καψαντέλη, να κάνανε. Δεν θα μου λύσει την κατάρτια τη χώρα ένα εισαγγελέα, Κυριακό. Άλλο θέλω ούτε σου... πρέπει να επικαλούμε συνέχεια ένα εισαγγελέα. Κύριε Βλαχό, δεν δίνω το δικαίωμα. Υπάρχει σε ένα εισαγγελέα νομοθεσία να καθορίζει για πρόκληση θρησκευτικού μύθου, κύριε. Ακούστε, κύριε. Μπορώ μόνο ο πολίτης να έχει τη δύναμη να καθορίζει μόνο τον μια τελεία μπορεί να βάλει. Και όχι μέσω εισαγγελέα. Μπορώ να ενημερώσω τον κόσμο να ακούω, παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε νομικό δίπλα. Ας μου πει, υπάρχει όντως νόμος περί ρατσισμού και περί προκλήσεως θρησκευτικού μίσους και μισελοδοξίας, ναι ή όχι? Υπάρχει ηθική διάσταση. Κύριε Γιώργο Βλάχο, δεν είσαι νομικός, περίμενα να μιλήσει. Υπάρχει ηθική διάσταση και όχι νόμος. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ο νόμος. Εδώ υπάρχει ηθικό θέμα. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα τέτοιο βίντεο. Η μεγάλη βδομάδα. Οι δομημένες πολιτείες ζουν με νόμους, κύριε Βλάχο. Ζουν με νόμους οι δομημένες πολιτείες. Οι δομημένες πολιτείες ζουν με ηθική. Τελεία. Με ηθική. Τελεία, τελεία. Δεν θα υποχρεώσει κανένας. Δεν γίνεται. Την ηθική πάνω με νόμους. Τελείωσες. Η ηθική πρέπει να... Τελείωσες. Να τι. Τελείωσες. Θα αφήσεις την κυρία να μιλήσει. Σε επιτρέπεις. Μιλήστε για στάμου για την νομοθεσία. Αυτός είναι και ένας θεσμικός ρόλος του εισαγγελέα. Γι' αυτό υπάρχει ο εισαγγελέας. Για να παρεμβαίνει και να επιβάλλει κάποια όρια σε πράξεις οι οποίες δεν είναι ατομικές. Δεν προσβάλλει ατομικά δικαιώματα, κρατικά, συλλογικά δικαιώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί ο πολίτης να λάβει μέτρα. Ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα θέσει κάποια όρια. Κυρία, μπορεί. Ένα απλό πράγμα. Τσακ, το κουμπί. Α, καλά. Πες μου να το κουμπί. Α, εντάξει, τσακαλά. Τσακαλά! Τότε με το ίδιο σκεπτικό, κύριε Βλάχο. Ακούστε, κύριε Βλάχο. Αυτή τη στιγμή προβάλλεται, εντυπώνεται. Το διάταγμα. Ακούστε τι λέει, ρε παιδιά. Το διάταγμα των Μεγελάνων περί αναισθησίας. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Αυτό λέει το τρέιλερ.
Σε παρακαλώ τώρα. Ανδρέα, πες μου. Κοίτα, εγώ δεν το είχα υπόψη μου ομολογώ. Έχω μείνει προς το παρόν άφωνος. Εκείνο που αναρωτιέμαι πρώτον είναι αν είναι έτσι τα πράγματα, τι τηλεφαίαση θα έχει αυτό το πράγμα. Όχι, τι μία αλλού έχει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, σίγουρα και το ΕΣΟΡΟΥ πρέπει να ασχοληθεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Σταμό. Παιδιά, είναι δείγμα παρακμής, απίστευτης παρακμής. Θέλω το σχόλιο του Στέφανο Χίου να μην το διακόψει κανείς. Στέφανε. Δεν υπάρξει αυτό. Αυτό ήταν το σποτάκι που υποτίθεται το είναι... Το τρέλερ, παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή είμαι φύση αθυρόστομος άνθρωπος, θα διαχωρίσω την αθυροστομία με τη βλασφημία. Και θα πω κάτι άλλο το οποίο με καλύψατε στα υπόλοιπα. Κύριε Βελόπουλε, ο Αντένα, από ό,τι τον θυμάμαι εγώ και εσείς, γιατί είμαστε οι πιο παλιοί στο χώρο, ήταν ένα κανάλι το οποίο πατροπαράδοτα πίστευε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κάτω παρελθόν. Λυπάμαι για την οικογένεια Κυριακού, μόνο αυτό θα πω, και ειδικά για τον κύριο Μίνωα Κυριακού, τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά και έχω να τον δω και πάρα πολλά χρόνια, που επιτρέπει, χωρίς κανένα είδος λογοκρισίας, εγώ δεν μιλάω για λογοκρισία, που επιτρέπει τέτοιες εκπομπές να παρουσιάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Έναν από τους πιο ιστορικούς και πατροπαράδοτους σταθμούς της χώρας. Εγώ θυμάμαι, όταν έμπαινα στο γραφείο του κυρίου Κυριακού, έβλεπα εικόνες, σεβασμό στην Ορθοδοξία, σεβασμό στην ιδρώτα του εργαζόμενου, σεβασμό στις κοινωνικές τάξεις. Ένας άνθρωπος που πουλάει το νερό στο μπάρ του, στη Χαλκιδική, 2,5 ευρώ το μικρό μπουκάλι, έτσι. Δεν νομίζω, κύριε Βελόπουλε, έτσι. Ότι θα τρομάξει να βλασφημίσει τον Χριστό και την Παναγία. Κύριε Κανάκη, το μόνο που έχω να σου πω είναι να ντρέπεσαι και να σηκωθείς να φύγεις από τη χώρα. Διότι αν σε πετύχω μπροστά μου, θα φας μεγάλη καρπαζιά. Θα φας μεγάλη καρπαζιά. Άντε από εκεί, καρπαζοείς πράκτορες, που βρήκατε την ευκαιρία να τσακίσετε την Ορθοδοξία. Θέλει κλωτσιές ο τύπος. Κλωτσιές! Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι απολύτικοι και πληροφορώ τον κύριο Βλάχο ότι θα έχει μεγάλη τηλεθέαση στο βίντεο. Πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Το ξέρω. Γιατί έτσι έχουμε καταστήσει τους νέους ανθρώπους. Άθρησκους και απολύτικους. Με κάτι υποκείμενα σαν τον κλέφτη Κανάκη που πουλάει το νερό 2,5 ευρώ στον μπαρ του, στη Χαλκιδική. Γιατί είναι κλέφτης. Καλά, 2,5 ευρώ αυτά, το χρόνο. Κύριε Βελόπουλε. Και είναι με πλήρη συνείδηση γιατί γνωρίζω πράγματα. Και μην πω περισσότερα. Μην πω περισσότερα γιατί θα φέρω τον κύριο Κανάκη σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως είδαμε τον κύριο Ντάιζεμπλουμ σήμερα χεράκι-χεράκι με τον καβαλάρι του, έτσι θα αναγκαστώ να μιλήσω και για τον κύριο Κανάκη. Αλλά σταματάω. Α, του καβαλάρε του Κανάκη μακριά από εδώ πέρα. Για να μην κάνω κακό στο δελτίο σα. Θέλω να πω το εξή όμω. Σε μια παρεμφερή περίπτωση στη Γαλλία με ένα περιοδικό, κύριε Καψαμπέλη μου, που αφορούσε μουσουλμάνους, βγήκαν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, αν θυμάμαι καλά το βίντεο, και καυτηρίασαν την κακή επιλογή του περιοδικού να κάνει το λάθος και να αναφερθεί στο Ισλάμ με ένα διαφορετικό τρόπο. Και οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί και οι ομοιοί τους, Κανάκη, ο Σερβετάς είναι ο πιο ευφύης από όλους και έχει το αριστοφανικό. Αλλά είναι αυτή η πάστα, ρε παιδί μου, το δημιούργημα του 80 και του 90, την έχει δημοσκόπηση, ωραία. Τον τυχό, να μην πω καμιά κουβέντα, που τη χάρπαζα συμπεριφέρονται. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Ρε Κανάκη, ρε Σερβετά, κόφτε το λίγο αυτό πράγμα. Και το λέω και σε προσωπικό επίπεδο, Γιώργο μου, γιατί μισό λεπτό είχαν πάρει το βίντεο το δικό μου, θυμάσαι, με τον Καρατζαφέρη, που έλεγα κάνε με ρομπά και το παίζανε μισό συνέχεια, κομμονταρισμένο. Με εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω, με εντυπωσιάζει που υπάρχει μυαλό το οποίο σκέφτηκε αυτό το βίντεο και υπάρχει και μυαλό που ενθουσιάστηκε με αυτό το βίντεο και είπε, α, τι ωραίο, να το παίξουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εδώ έχουμε δύο νοσηρούς εγκεφάλους. Φτούσας. Αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν ζει οικονομική παραχμή. Ζει παραχμή αξιών. Αυτό ζούμε. Λοιπόν, αυτό επειδή ο Αντρέας δεν σχολιάζει, αυτό είναι η Ελλάδα. Το βλέπω να μην σχολιάσει κάποιος άλλος το θέμα. Σχολίασα. Είπα ότι περιμένω και από τον Σουρού. Λακωνικότατος. Κύριε Στάμου, το πολιτικό στο θέμα αυτό εσείς. Κύριε Στάμου, είπατε ότι υπάρχει νομική πλευρά. Υπάρχει. Φυσικά. Αυτό που είπατε, εγώ προσθέτω το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ. Ο Στέφανος κάνει μια πρόβλεψη ότι θα έχει τηλεθέαση. Εγώ αναρωτήθηκα αν θα έχει. Θα έχει. Άρα, Στέφανε, αν έχει τηλεθέαση, σημαίνει, το λέω ηρωνικά, σκοπτικά, σημαίνει ότι θα έχει και εμπορική απήχηση. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Καψαμπέλη. Ας το σκεφτεί, λοιπόν, ας το σκεφτεί. Ξέρετε και ο τηλεθεατής. Γιατί φτάσαμε στο σημείο,
γιατί έφτασε στο σημείο, συγγνώμη, σε διακόπτει ο πολιτικός κόσμος με όλα αυτά τα οποία λέει στην Ελληνική Βουλή, να έχει κάνει τον νέο άνθρωπο απολίτικο, να έχει συγχαθεί ο νέος άνθρωπος στην πολιτική και να στρέφεται σε τέτοιου είδους τρολαρίσματα, τηλεοπτικά τρολαρίσματα, μη διστάζοντας να τρολάρουμε ακόμα και τον νησί των Αζωραίων. Εκεί ποντάρει ο κύριος Κανάκης, Στέφανε, και ο κύριος Σερβετάς. Εγώ περιμένω να πεις και κάτι ακόμα, ότι σε όλες τις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος η Εκκλησία έχει υποχωρήσει. Μα σαν... δεν έχει ιεραρχία, ρε μεγάλη Εκκλησία. Άρα... Δεν έχει υπάρχει εκκλησία, υπάρχει. Η διοίκηση της Εκκλησίας. Εκκλησία και εκκλησίασμα και επίμνιο υπάρχει. Κεφαλή της Ορθοδοξίας. Αυτό λέμε, έτσι. Άρα και αυτό διότι κάτι... η κεφαλή της Ορθοδοξίας είναι τάτσι μιτσικότσι, διότι ο κύριος Ιερώνυμος είναι γνωστό ότι ήταν κολλητός του Μακαρίτη, του πατέρα του Τσίπρα. Υπάρχει οικογενειακή γνωριμία μεγάλη. Υπάρχουν δεσμοί σε αυτή την οικογένεια. Έτσι. Δεσμοί αίματος. Θα ήθελα τώρα, κύριε Στέφανε, να μείνεις λίγο εδώ μαζί μας, να δούμε, έχεις δημοσκόπηση, να την δείξουμε. Δεν τις εμπιστεύομαι, το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, κρατήστε μικρό καλάθι. Δεν τις εμπιστεύομαι, ξεκάθαρα πράγματα. Για πρώτη φορά μια συστημική δημοσκοπική εταιρεία εντάσσει την ελληνική λύση μέσα. Λοιπόν, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 29 η Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή 7, 6,5 η παράταξη, 5,5 το ΚΚΕ, 1,5 το Ποτάμι, 1,5 η ΑΝΕΛ, 1,5 η Ένωση Κεντρών, 1,5 η Λαϊκή Ενότητα, 1 ο Ανταρσία, 2 ο Πλεύση Ελευθερίας, 1 ο Καρατζαφέρης επανήλθε, τον ανέστησε το σύστημα πάλι, 1 Ελληνική Λύση και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Εγώ το επαναλαμβάνω, δεν τις εμπιστεύομαι. Όλες οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις μας δείχνουν 6ο, 7ο ακόμα το λιγότερο, 5ο, 6ο εκεί μέσα. Τώρα θα δούμε στην πορεία για πρώτη φορά στους 5 μήνες που υπάρχουν, κύριε Χαλκιώτη, από τον Οκτώβριο, 7 Οκτωβρίου, πρώτη φορά μας εμφανίζουν. Και περνάμε κόμματα τα οποία υπήρχαν χρόνια. Χρόνια. Άλλα 7 χρόνια, άλλα 4 χρόνια, άλλα 5 χρόνια, άλλα 6 χρόνια στο πολιτικό σύστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς αγώνα και πάθος. Θα μας έχεις αναδοχή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βελόπουλε, διευκρινιστικό. Η δημοσκόπηση είναι ηλεκτρονική δημοσκόπηση? Όχι. Είναι διαδικτυακή ή είναι με ερωτώμενους τηλεφωνικά? Είναι ερωτώμενους τηλεφωνικά και αυθορμήτως απαντήσαντες. Μάλιστα. Αυτό λέει. Τώρα, εγώ το ξαναλέω, δεν τις εμπιστεύομαι, το λέω δημοσίως, γιατί το μεταφυλιακό μου είναι δημοσκοπικά ευρήματα και εκλογές. Αυτή είναι... Η αναποφάσιστη, επειδή δεν είδα... Για δείξτε την κάρτα, να τη δούμε καλά λίγο, σε παρακαλώ. Να... 21,5 είπες. 7,5% βλέπω αναποφάσιστη. 7,5% και 3. Παιδιά, είναι το άκυρο, είναι το λευκό, είναι όλα 10. Μαζί, τα βάλε μέσα ο Γιώτης και λέει 21. Ναι, 20% βλέπω ένα μεγάλο ρεύμα αναποφασίστων. Όχι, μικρό. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτική και αντικειμενική. Άρα θεωρώ ότι η δημοσκόπηση είναι μάπα. Όμως βλέπω ότι πρωτοεμφανίζονται κόμματα όπως είναι η Ελληνική Λύση, ο Λαός, τα δύο αυτά κόμματα που δεν υπήρχαν και ειδικά η Ελληνική Λύση που δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι υπολογίζεται από το σύστημα της ΠΑΛΣ. Τώρα, κύριε Βελόπουλε, δείτε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΛΣ και την επόμενη φορά που θα τον δείτε στον δρόμο, κάντε του μια ειδική συζήτηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ποιος είναι, γιατί μια κυρία μου λέγανε είναι υπεύθυνη, ο Ανδρέας το πες. Θα σας το πω κατηδίαν. Γιατί όχι, και μυστικά κρατάω. Έχω λόγους. Αύριο βγάζουμε Ραχίλ και Μελιγαλά. Άθλιος ημνητής του αρχισφαγία του Μελιγαλά, ο Πρετεντέρης και η Ραχίλ Μακρύ απειλούνται με μηνύσεις από το Σύλλογο των Μελιγαλαίων και των Καλαματιανών όλης της Ελλάδος. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε συνάδελφε. Να είσαι καλά. Το Γοργόν και χάρη έχει ως Λάκων ο Χίος. Μπαμ, 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 γεια σας.